θέλω να σας πω τους τομείς που στο δικό μου, στη δική μου περιοχή ανοίγονται και έχω ανάγκη από τέτοια εγχειρήματα. Εδώ και τώρα και πολύ γρήγορα. Και το πρώτο. Ξέρετε όλη την ιστορία που κάνουμε σε σχέση με τα σχολικά γεύματα. Τα σχολικά γεύματα δεν είναι μόνο μία απάντηση στην Ελλάδα της κρίσης και στη μεγάλη παιδική φτώχεια η οποία είναι σήμερα, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 28,8% όπως είμαστε και πρωταθλητές στην παιδική παχυσαρκία. Το ένα πάει αγκαλιά με το άλλο. Είναι για μας, πέρα από αυτό, ότι τα παιδιά δεν μπορεί να είναι νηστικά στο σχολείο, και μια άλλη κουλτούρα πάνω στην εκπαίδευση. Πάντα μου ζήλευα τα καλά ιδιωτικά σχολεία από όταν ήμουν μαθήτρια, που οι φίλες μου σε εκείνα πηγαίναν τρώγαν το μεσημέρι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή τα παιδιά του λαού που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο δεν πρέπει να τρώνε το μεσημέρι στο σχολείο, δεν πρέπει οι οικογένειές τους να έχουν το κεφάλι του σύσυχο ότι το παιδί έχει ένα καλό φαΐ εκεί και ότι δεν θα τρέχει η γιαγιά σαν τρελή να πάρει το παιδί, να μαγειρέψει κάτι της ή να μην έχει να μαγειρέψει. Επομένως, για μας είναι μια άλλη κουλτούρα. Όλα τα παιδιά τρώνε μαζί, λοιπόν, όλα τα παιδιά μαθαίνουν τα ωραία ελληνικά φαγητά και τα γεμιστά και όλα τα παιδιά, λοιπόν, βρίσκονται εκεί ώστε να μην πετάνε στη γιαγιά τη φακή ή οτιδήποτε δεν τους αρέσει να φάνε. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό, με τα πολύ περιορισμένα μέτρα του μέσα που έχουμε? Κάναμε το εξής. Πες-πες, κινητοποιούμε όλη την κοινωνία, τις οργανώσεις, τόσο των δασκάλων, γιατί αυτές πρώτες μας δίδαξαν, οι δάσκαλοι μας δίδαξαν στην Γράβα. Εκεί λοιπόν τι κάνανε, εκεί κάναν το εξής. Και τώρα κρατήστε το όλη την ιστορία για να δείτε πώς πάει στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία υπόθεση. Στην Γράβα λοιπόν, όλοι οι δάσκαλοι αποφάσισαν όταν βλέπαν τα παιδάκια να λιποθυμάνε μέσα στην τάξη και πήγανε στο βρεφοκομείο Αθηνών και είπανε, αν σου φέρνουμε εμείς τρόφιμα, μας μαγειρεύεις για τα παιδιά του Δημοτικού. Λοιπόν, πράγματι, έτσι και έγινε. Το μεσημέρι ένα μπανάκι έφερνε το φαγητό ζεστό, είτε ήταν καζάνι, είτε ήταν ταψιά. Οι δάσκαλοι, τα παιδάκια καθόντουσαν στις τάξεις τους, τους είχαν πει να φέρουν ένα τάπερ και τα μαχαιροπήρουν από το σπίτι τους. Μα μοιράζαν το φαΐ οι δάσκαλοι και μετά όλα τα παιδάκια σηκωνόντουσαν, τακτοποιούσαν το τρανίο τους χωρίς τραπεζοκόμους και μετά πηγαίνανε λοιπόν και πλέναν και το τάπερ. Και άντε πάλι. Όταν τ' άκουσα αυτό, ήμασταν ακόμη αντιπολίτευση. Είπα, αν μπορούν οι δάσκαλοι στην Γράβα και το κάνουν, γιατί δεν μπορεί το κράτος? Γιατί δεν μπορεί το κράτος? Για αυτή την ιστορία, και για να ξέρετε, 600.000 είναι τα παιδιά στο δημοτικό, για να ξεκινήσουμε στις πιο φτωχές περιοχές, αρχίσαμε να κάνουμε διάφορα πειράματα. Χρειαζόμαστε γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια. Δεν τα έχουμε. Είναι προφανές. Κάναμε λοιπόν μια ιστορία με τις τράπεζες, ιδιαίτερα με την Εθνική, που είχε συνεργαστεί μαζί μας. Ανοίξαμε μια πλατφόρμα, Act for Greece, crowdfunding λέγεται. Αυτό τρέχει σε όλη την Ιφίλιο σήμερα. Σήμερα. Αν βέβαια κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν την προβάλλει. Γιατί να το προβάλλει άλλωστε? Λοιπόν, αν μπείτε στην πλατφόρμα σήμερα, θα δείτε και πατήστε εκεί που λέει σχολικά γεύματα, θα δείτε ότι σας βγαίνουν κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες. Εσείς οι παλιοί τα θυμόσαστε, είναι τα αναγνωστικά που διαβάζαμε στην εποχή μας, με παιδάκια. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε από 1 ευρώ έως 1 εκατομμύριο και άλλα εκατομμύρια δεν μας νοιάζει, τα δεχόμαστε. Σε όλο τον κόσμο σας βγάζει πόσα γεύματα έχετε καλύψει με αυτό το ποσό και είναι και το όνομά σας. Τα ονόματα όλων των ανθρώπων βγαίνουν ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό εδώ. Δεν υπάρχει τα δώσαμε τα λεφτά στην Ηλία και δεν ξέρουμε ποιος τα έδωσε και πού πήγανε. Εδώ είναι τα πράγματα, τα διαχειρίζεται μετά τα χρήματα το Υπουργείο, το δικό μας, ο Υπουργός μας δηλαδή, η Εθνική Τράπεζα κτλ. Για γεύματα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα?
1400 ζεστά γεύματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από αυτά τα λεφτά είχε βάλει στην αρχή η τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα 200.000 σαμαγιά, στα σχολεία του Περάμοτος. Τι σημαίνει αυτό? Τις 12.30 ώρα λοιπόν τα παιδάκια πηγαίνουν και τρώνε ένα ζεστό γεύμα. Ποιος το σχεδίασε? Το σχεδιάσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Εμείς πιστεύουμε στις συνέργειες, το ξέρετε. Και εμείς δεν έχουμε απαξιώσει το Πανεπιστήμιο ακόμα. Του έχουμε δώσει πολύ μεγάλη θέση, αυτή που του αξίζει στην ελληνική πραγματικότητα. Το σχεδιάζει εκείνο λοιπόν, για να είναι σωστά σχεδιασμένο υγιεινή διατροφή. Ένα. Ποιος το μαγειρεύει? Δεν φτάσαμε ακόμα στην ιστορία του βρεφοκομείου που θα σας πω. Και εδώ είναι το παράδειγμα. Τρεις κίσπε. Τι είναι η κίσπε? Είναι κοινωνικές επιχειρήσεις, δηλαδή κινσέπ, περιορισμένης ευθύνης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 40% τουλάχιστον των προσώπων που τις λειτουργούν είναι άνθρωποι οι οποίοι τους χαρακτηρίζουμε ευάλωτες ομάδες. Ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες? Είναι όλες αυτές που έχει να κάνει το περιβόητο χαρτοφυλάκιο πάνω στο οποίο κάθομαι. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει από τις φυλακές, άνθρωποι που είναι άτομα με αναπηρία, είτε νοητική είτε κινητική αναπηρία, είναι αυτοί που ήταν τοξικό εξαρτημένοι, είναι αυτοί που ήταν πρόσφυγες ή οτιδήποτε, Ρωμά. Όλες οι ευάλωτες ομάδες, άστεγοι, αυτές οι εκπληκτικές τρεις κίσπε, οι οποίες σήμερα θρέφουν το Πέραμα με καταπληκτικά φαγιά. Κάνουν λοιπόν ένα φαΐ ζεστό, το οποίο είναι ως εξής, είτε όσπρια, είτε κρέας, είτε κοτόπουλο κτλ. Κάθε μέρα, σημείωση, εμείς τα δοκιμάζουμε κάθε μέρα τα φαγιά, πριν πάνε εκεί, και σας λέω ότι είναι καταπληκτικά. Φαΐ λοιπόν με τα ζυμαρικά του δίπλα, δίπλα το τυρί, παραδίπλα το ψωμί και παραδίπλα η σαλάτα. Αυτό είναι που δίνουμε σήμερα στο Πέραμα και αυτή είναι η ελπίδα μας ότι θα το διευρύνουμε από το Σεπτέμβρη. Θα το διευρύνουμε πώς? Με ωραίες κινσέπ από άνεργες γυναίκες που θα θέλουν σε όλη την Ελλάδα να μαγειρέψουν για τα παιδιά τους παραδίπλα, στον κάθε δήμο, αριστερά-δεξιά, τεράστια πεδίο λαμπρό για την ιστορία της σίτησης στα σχολεία. Είναι λοιπόν ένα πραγματικό project αυτό, το ανοίγει η δική μας κυβέρνηση για πρώτη φορά, δίνει δουλειά στις άνεργες μητέρες το χειμώνο, στον κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά, αντί να πάμε εμείς να δώσουμε τη δουλειά σε εταιρείες σίτησης. Αυτή είναι η εναλλακτική. Ή έπρεπε να τα δώσω στις μεγάλες εταιρείες σίτησης, ή έπρεπε να τα δώσουμε σε κίσπε. Και διαλέξαμε για να κάνουμε αυτό το παράδειγμα προφανές και να ανοίξουμε το δρόμο τις τρεις μόνες κίσπε που υπάρχουν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν υπάρχουν άλλες σίτησης για να μαγειρεύουν κάθε μέρα 1400 γεύματα για το Πέραμα. Μας ζήτησαν και οι δάσκαλοι να τους βάλουμε και αυτούς στο πρόγραμμα αυτών των σχολείων. Δεν είναι τυχαίο, σημαίνει πόσο νόστιμα είναι τα φαγητά. Δεύτερη περίπτωση. Ξέρετε πολύ καλά, όταν περάσει το χρόνο μου πεις να σταματήσω, γιατί εγώ είμαι πολυλογού. Λοιπόν, το δεύτερο. Ξέρετε πολύ καλά, και ακούσατε και όλο αυτό τον ορειμαγδό με τις δομές της φτώχειας, που είναι ακριβώς το ανάποδο από ό,τι ακούτε αυτές τις μέρες. Οι δομές της φτώχειας είναι προγράμματα ΕΣΠΑ. Και όχι μόνο οι δομές της φτώχειας. Σε όλη την Ελλάδα τρέχανε από το προηγούμενη περίοδο του ΕΣΠΑ 7-13 δομές κοινωνικής προστασίας. Δηλαδή στους δήμους της χώρας
δηλαδή κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, δηλαδή λαχανόκηποι, δηλαδή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, δηλαδή κέντρα ημερήσιας φροντίδρας ηλικιωμένων κτλ. Τι έγινε όταν φτάσαμε εμείς? Αυτές λίγανε. Λίγαν το καλοκαίρι. Μετά από μια παράταση που είχε δοθεί από το, γιατί κανονικά το πρόγραμμα έλεγε το 13. Τι είχε σχεδιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή μέναν στον αέρα αυτοί όλοι. Καθίσαμε με το Χαρίτσι για πρώτη φορά, το δικό μας Υπουργείο, για πρώτη φορά γίνεται αυτό, μαζί με τους 13 περιφερειάρχες και σχεδιάσαμε το νέο ΕΣΠΑ 14-20. Από την αρχή. Και όταν ξαναήρθαμε σαν κυβέρνηση, τον Οκτώβριο, εμείς περάσαμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Να λέει κακές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Με αναδρομική ισχύ, γιατί οι δομές τότε είχαν λήξει. Καταλάβατε, είχαν λήξει από το ΕΣΠΑ την επέκτασή τους με χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς τα σχεδιάσαμε. Δηλαδή εδώ είναι η περίπτωση που λένε, εκεί που μας χρωστάγανε, θέλαν να μας πάρουν και το βόδι. Αντί λοιπόν αφήσουμε τις δομές αυτές στον αέρα και να περιμένουν το νέο ΕΣΠΑ, το ξανασχεδιάσαμε με κρατικά χρήματα και επεκτείναμε με ποινιπή μέχρι 31 Δεκεμβρίου την ισχύ τους. 3 εκατομμύρια βρήκαμε με τα 1000 ζόρια για αυτές τις δομές. Όσο να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα με το Χαρίτσι, καταλάβαμε ότι αυτό θα αρχίζει να εφαρμόζεται τον Ιούνιο του 2016, γιατί θέλει μεγάλη γραφειοκρατία, πήγαινε έλα στην Ευρώπη, πήγαινε έλα να εγκριθεί, άντε να προκηρυχθεί από τους Δήμους κτλ. Και άρα ξαναεπέκτηνα το πρόγραμμα μέχρι 36, και άντε πάλι βρήκα άλλα 6 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό του 2016 για να συνεχίσουν όλες αυτές τις δομές να λειτουργούν. Αντί να μας πούν και ευχαριστώ, τα μίντια χρησιμοποιούν ότι δεν πήραν τα λεφτά τους εγκαίρως. Μα περάσανε από το ΕΣΠΑ σε κρατικά χρήματα. Αυτό δεν γίνεται μπαμ μπαμ. Θέλει χρόνο για να πληρωθούν. Αλλά τα λεφτά είναι εκεί και οι άνθρωποι θα τα πληρωθούν. Καταλάβατε γιατί γίνεται σε κάθε πράγμα που κάνουμε. Το ανάποδο περνάει στα μίντια. Δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει αυτές τις μέρες ότι Φωτίου δεν πληρώνει τις δομές φτώχειας. Ντροπή! Πάμε τώρα όμως στην κοινωνική οικονομία να δείτε και την αλληλέγγυα, τι δουλειά έχει. Και τελειώνω. Λοιπόν, εμείς κάναμε τα κέντρα κοινότητας. Καινούριος θεσμός. Τα κέντρα κοινότητας, είδαμε και πάθαμε, χτες η δεξιά δεν τα ψήφισε. Αυτά είναι αιμοδότηση όλων των Δήμων με 2 κατελάχιστον έως 4 άτομα. Ανοίγουμε δηλαδή μια νέα κατηγορία μεγάλη ανθρώπων νέων που θα μπουν εκεί μέσα, είτε είναι κοινωνική λειτουργή, είτε είναι άνθρωποι που ξέρουν διοικητική διαχείριση, είτε είναι οικονομολόγοι, οτιδήποτε, που θα βοηθήσουν, είτε είναι ψυχολόγοι και ούτω καθεξής, όλες τις ευάλωτες ομάδες μέσα στον κάθε Δήμο. Ευθέως συνδεδεμένοι με την κοινωνική του υπηρεσία. Θα τρέχουν σε πλατφόρμα όλα τα προγράμματα που έχουμε, διαφάνεια. Διαφάνεια, ο κάθε ένας άνθρωπος θα πηγαίνει στον Δήμο και θα ξέρει ακριβώς πού μπορεί να κοιτάξει για δουλειά, συνδεδεμένα ευθέως με τον ΟΕΔ κτλ. Θα προκηρυχθεί το ΕΣΠΑ. Κανονίζουμε με τον Χαρίτσι να μπορεί να πάρουν μέρος και βεβαίως και με το Σταθάκι, ΚΙΝΣΕΠ, οι οποίες θα είναι νεαρών επιστημόνων, οι οποίες θα μπορούν να διοριστούν, να πάρουν δηλαδή δουλειά για τα επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Νέο πεδίο δόξης λαμπρών. Το κατεψήφισε η δεξιά. Δεν είναι τυχαία αυτά. Καταλάβατε. Τρίτο περίπτωση. Αστεγία. Έχουμε καταγράψει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο όλα τα ακίνητα στο χώρο, ας πούμε, που έχουμε από τις πρόνοιες. 240 ακίνητα σε όλη τη χώρα. 240 ακίνητα τα οποία ήταν συστήβες, τεράστιες, κανείς δεν τα άγγιζε κτλ. Συγχρόνως προσπαθούμε να βάλουμε χέρι σε όλα τα διαμερίσματα. Από αυτά που έχουμε καταγράψει, κρατάμε τα διαμερίσματα.
Αυτά μπορούν να γίνουν τα διαμερίσματα τόποι όπου θα στεγάσουμε τους άστεγους, παράλληλα με όλα τα διαμερίσματα που υπάρχουν στους εποπτευόμενους μας φορείς. Δηλαδή, σε όλα τα κοινωνικά κέντρα κοινωνικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι τεράστια δεξαμενή. Μαζί με τα κίνητα των κληροδοκιμάτων, των εθνικών κληροδοκιμάτων. Τίποτα δεν γίνεται σε αυτά. Είναι άλλη μεγάλη ρεμούλα εδώ. Γιατί όπως και στα ΕΣΠΑ που τα προκυρήσαν τελευταία στιγμή, ώστε μόνο αυτοί που ξέρανε μπορούσαν να πάρουν να λάβουν μέρος. Α, έτσι τα φάγαν τα ΕΣΠΑ σαν καραμέλες και δεν έμεινε τίποτα στο ρημάδι το κράτος τόσα χρόνια. Σκεφτείτε ότι το Βόλιο, δεν πειράζει να σας τα λέω, σας τρώω λίγο χρόνο. Ένα μικρό δηλαδή δήμος δίπλα στην Κοζάνη, και δεν το έχω πει εγώ ποτέ δημόσια, πήρε για 17.000 κατοίκους 5 δομές στο προηγούμενο ΕΣΠΑ Κηφί, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, πανάκριβη δομή, 200 χιλιάρικα στοιχίζει το χρόνο, επί 5-1 εκατομμύριο, όλα τα Κηφί της Ελλάδος είναι 50, για 17.000 κατοίκους. Αλλά βέβαια το ότι είναι ο Παπακοσταντίνου από εκεί τώρα να μην το πω. Σωστά, και εσείς δεν το ακούσατε. Λοιπόν, έτσι φαγώθηκαν καραμέλες, έτσι μείναν τα ακίνητα και σήμερα είναι σε διάφορους βουλευτές που τα νοικιάζουν έναντι ή πρώην υπουργούς έναντι ενός πινακίου φακής μέσα στο κολονάκι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, γιατί με νοιάζουν τα ακίνητα? Με νοιάζουν γιατί είναι και η δουλειά μου, είμαι αρχιτέκτονας. Λοιπόν, νέοι αρχιτέκτονες, μηχανικοί, μπογιατζίδες, οτιδήποτε, να κάνουμε κινσέπ, να μπορέσουν να τα φτιάξουν τα ακίνητα, να βάλουμε μέσα τους άστεγους. Πεδίον δόξη λαμπρών για την αριστερά. Εμείς μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το τομέα. Και υπάρχουν δυνατότητες. Με θάρρος λοιπόν. Ευχαριστώ.